Η παραγωγή επιστρέφει στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και μαζί με την άνοδο των δικτών έρχεται και η ανάπτυξη. Για πρώτη φορά, έπειτα από δύο και πλέον χρόνια, ο δείκτη παραγωγικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη σκαρφάλωσε στι 50,1 μονάδε στο υψηλότερο σημείο από τον Ιούνιο του 2011. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται πολύ πάνω από τι προβλέψει των αναλυτών. Σύμφωνα με την Μαρκίτ, Γερμανία και Γαλλία, ακολουθούμενε από τι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωζώνη, έχουν το περιθώριο να καταγράψουν ανάπτυξη τη τάξη του 0,1% το τρίτο τρίμηνο του έτου, κάτι που εφόσον επιτευχθεί, θα σηματοδοτήσει την αρχή τη εξόδου από την ύφεση.